Ο κόμπος στο χτένι έχει φτάσει για τους γιατρούς του νοσοκομείου Ρεθύμνου, οι οποίοι μετά από κρούση αλλεπάλληλων συναγερμών σχετικά με την υποστελέχωση του νοσηλευτικού ιδρύματος, έρχονται αντιμέτωποι με εξαιρετικά επικίνδυνες πρακτικές της διοίκησης. Η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου προέβη σε καταγγελία κατά του διοικητή του νοσοκομείου, ο οποίος φαίνεται πως έδινε γραπτή εντολή σε παιδίατρο του τμήματος επιγόντων περιστατικών να καλύπτει το παθολογικό ΤΕΠ ενηλίκων. Εξακολουθούμε να παρατηρούμε το φαινόμενο να εξαναγκάζονται συνάδελφοι ασχέτων ειδικοτήτων να κάνουν πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουν. Να υπενθυμίσω ότι το είχαμε καταγγείλει και στην περίοδο της πανδημίας. Το είχαμε καταγγείλει και με αφορμή την υπόθεση των διακομιδών, όπου άσχετοι συνάδελφοι αναγκάζονται να διακομίζουν βαριά περιστατικά. Το βλέπουμε και στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπου προσλαμβάνει μια ακραία μορφή, όπου εξαναγκάζεται με εντέλεστη του διοικητή, συνάδελφος, παιδίατρος, να εφημερεύει στο παθολογικό ΤΕΠ, στο ΤΕΠ των ενηλίκων. Είναι μια επιλογή αντιεπιστημονική, εγκληματική και επικίνδυνη. Δόθηκε εντολή, δεν ήταν με τη θέληση της συναδέλφου, να γίνεται, γιατί δεν μπορούσε να στελεχωθεί το ΤΕΚ με ειδικευμένους γιατρούς της κατάλληλης ειδικότητας που πρέπει να το κάνει αυτό. Επομένως, άλλη μια παράβαση, άλλο ένα διαχειριστικό σφάλμα σε μια κατάσταση που προκύπτει από την υποστελέχωση και αποδυνάμωση των νοσοκομείων και δι νευραλγικών τμήματων όπως είναι τα τμήματα επιγόντων περιστατικών. Η κυρία Νεωνάκη ως παιδίατρος και η ίδια εξηγεί τους λόγους που καθιστούν τη συγκεκριμένη εντολή άκρως επικίνδυνη για τους ασθενείς, αλλά και την γιατρό που αναλαμβάνει να καλύψει ένα τομέα εκτός του αντικειμένου της. Στην εκπαίδευση για την ειδικότητά μας, για να γίνουμε παιδίατροι, δεν εκπαιδευόμαστε πουθενά σε κανένα στάδιο της να αντιμετωπίζουμε περιστατικά ενηλίκων. Βάσει του νόμου εξετάζουμε και αναλαμβάνουμε περιστατικά ασθενών που είναι κάτω των 16 ετών και όχι περισσότερο. Αυτή είναι η κατάρτισή μας, αυτό μπορούμε να κάνουμε και αυτό μας επιτρέπει ο νόμος να κάνουμε. Επίσης δεν μπορούμε να συνταγογραφούμε, να γράφουμε φάρμακα, εξετάσεις σε ενήλικες, σε ανθρώπους που είναι άνω των 16 ετών. Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος προώθησε την καταγγελία σε επίπεδο Υπουργείου, αναφέροντας ότι με την εν λόγω ενέργεια ο διοικητής δίνει εντολή για αντιποίηση ιατρικής ειδικότητας και εκθέτει ασθενή σε κίνδυνο, επισημένοντας ταυτόχρονα ότι η ΟΕΝΓΕ θα προσφύγει άμεσα και σε νομικά μέτρα εναντίον του, εκτός από τη δεδομένη της στήριξης της αγωνιστικής κινητοποίησης των νοσοκομειακών γιατρών Ρεθύμνου. Απαιτούμε άμεση παρέμβαση από τη διοίκηση της 7ης, είπε, και από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για να σταματήσουν οι επικίνδυνες παρανομίες του διοικητή νοσοκομείου Ρεθύμνου. Απαιτούμε την πλήρη στελέχωση του νοσοκομείου με το αναγκαίο μόνιμο ιατρικό και λοιπό προσωπικό. Η εμπειρία έχει δείξει ότι είναι αδίστακτη. Προκειμένου να εμφανίσουν μια κατάσταση εικονικής λειτουργίας, δεν θα διστάσουν να χρησιμοποιήσουν κάθε παράνομο μέσο, οδηγώντας πολλές φορές τον αδέρφο σε απόγνωση και σε παρετήσεις, ένα φαινόμενο το οποίο έχει παρατηρηθεί και εδώ μαζικά και μας έχει οδηγήσει σε διάλυση βασικών κλινικών.